Έχω ζήσει τα περισσότερα στάδια της ενήλικης ζωής της. Από τα πρώτα της βήματα στην τηλεόραση, τη σχέση, το γάμο και τη μητρότητα. Η ομορφιά της δεν είναι μόνο εξωτερική, αλλά πηγάζει από μέσα της. Με ιδιαίτερη χαρά έχω απέναντί μου την Μαρία Κορτσά, η οποία σήμερα μας φιλοξενεί και στο σπίτι της. Τάσου μου, γεια σου, καλώς ήρθες στο σπίτι μου. Καλώς σας βρήκαμε. Τι κάνεις, Μαρία μου? Είμαι πάρα πολύ καλά. Να ευχηθούμε και καλή χρονιά, εντωμεταξύ, μιας και τώρα σε βλέπω. Καλή χρονιά. Είμαι πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ, σε μια όμορφη φάση στη ζωή μου, στο πήγαινε έλα, τα συνηθισμένα μου. Εντάξει, είμαστε καλά. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί έχουμε και καιρό βέβαια έτσι να συναντηθούμε. Και συγχαρητήρια πρέπει να πω, γιατί περιμένετε το δεύτερο παιδί σας με τον Πιέρο. Πάρα πολύ. Το θέλατε έτσι να γίνει έτσι, πολύ λίγο ξαφνικό. Λίγο ξαφνικό, αλλά πραγματικά είναι η μεγαλύτερη ευλογία από το Θεό. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι για αυτή τη φάση που περνάμε τώρα. Ξέρω πως λίγο μπορεί να δυσκολευτούμε, γιατί είναι και ο Σοφοκλής πάρα πολύ μικρός. Δηλαδή θα είναι 1,5 χρονό όταν θα έχουμε το δεύτερο μας παιδάκι. Οπότε φαντάζεσαι λίγο πως θα είμαι, ειδικά και στη Βουλγαρία. Από την άλλη, Τάσο, είναι αυτό που σου λέω. Μακάρι να είμαστε καλά, να έχει υγιέστατο το μωρό μας, γερό, δυνατό. Ευγνώμων μόνο μπορούμε να νιώθουμε για αυτή τη φάση που περνάμε τώρα, σίγουρα. Mm-hmm. Ξέρουμε το φύλλο, είναι κάτι που κρατάτε μυστικό. Να το αφήσουμε λίγο ακόμα αυτό για πιο μετά. Ωραία, ναι, εμείς το γνωρίζουμε, ναι. Ωραία, θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Τι είναι αυτό που θέλετε? Αγοράκι ή κοριτσάκι? Και τα δύο, δηλαδή. Και τα δύο να ήταν, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Από τη μια λέει στο κοριτσάκι σίγουρα για να έχεις και τα δύο στην οικογένεια. Από την άλλη το αγοράκι θυμίζει κάτι λίγο σαν δίδυμα με το Σοφοκλή, αφού θα είναι πολύ μικρός. Μαρία μου, και πόσο μήνων είσαι? Είμαι στον τέταρτο μήνα τώρα, σιγά σιγά, σύντομα μπαίνουμε στον πέμπτο. Άντε, με το καλό, με το καλό. Ευχαριστούμε, αλήθεια, πάρα πολύ. Μακάρι να είμαστε καλά. Το κατάλαβες? Ενώ μέσα σου το ένιωθες? Όχι. Ή ήταν κάτι που ήρθε εντελώς ξαφνικά και λες, όπα, κάτι γίνεται εδώ? Πραγματικά δεν κατάλαβα κάτι. Για να είμαι ειλικρινής, είχα έτσι κάποιες μέρες καθυστέρηση. Όμως ήμουν σίγουρη, επειδή εγώ το Σοφοκλή θύλαζα μέχρι 10 μηνών. Οπότε μέσα στο μυαλό μου είχα λίγο, όταν σταματήσεις το θυλασμό, ίσως έχεις καθυστέρηση. Τα διάβαζα και ξέρεις, έτσι που μπαίνουμε να διαβάσουμε λίγα πράγματα. Οπότε είμαι σίγουρη ότι αυτό είναι ο λόγος. Μου έλεγαν όλοι, κάνε ένα τεστ, να ξέρεις. Μα γιατί να κάνω, αφού είμαι σίγουρη? Εντάξει, τελικά δεν ήταν αυτό, ναι. Πες μου την αντίδραση του Πιέρου. Γελούσε. Ναι, το χαρήκαμε και οι δύο πολύ. Εντάξει, ξέραμε σίγουρα ότι ήταν η πρώτη φάση που λες, αν θα δυσκολευτώ, είναι αρκετά μωρός ο Σοφοκλής. Αλλά ναι, χαρήκαμε πάρα πολύ. Δύο χρόνια έγγαμου βίου με τον Πιέρο. Ναι, πρόσφατα την μάλιστα. Επέτειο πριν. Πριν λίγες μέρες. Πώς είναι λοιπόν αυτά τα δύο χρόνια παντρεμένοι? Να σου πω κάτι, Τάσο μου, δεν είναι διαφορετικά από ότι είναι γενικά η ζωή μας. Με τον Πιέρο συζούμε πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή είμαστε μαζί. Χάνω και τον υπολογισμό κάποτε. Είμαστε μαζί 10 χρόνια, οπότε συζούμε τα 9 ή τα 8, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Άρα ο γάμος δεν έφερε και ιδιαίτερες αλλαγές. Είναι αυτό που λένε, πως εντάξει, δηλαδή ο γάμος δεν είναι αυτός που θα κάνει την αλλαγή σε μια σχέση, αλλά ένα παιδί. Mm-hmm. Οπότε νομίζω θα σου πω ότι από τη μέρα που ήρθε ο Σοφοκλής μας άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας. Τώρα με το γάμο, εντάξει, είναι ακριβώς όπως ζούσαμε και πριν. Mm-hmm. Ναι. Η ζωή σας στη Βουλγαρία πώς είναι? Εντάξει, για να είμαι ειλικρινής, είναι πλέον λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα από ό,τι ήταν πριν, που έπρεπε για πρώτη φορά να φύγουμε από την Κύπρο, να μετακομίσουμε στην Κοπεχάγη. Ήταν η πρώτη φορά, οπότε εκεί δεν ήταν τόσο δύσκολο όσο είναι τώρα. Γιατί όπως σου είπα και πριν, τώρα είναι το παιδί, το να ταξιδεύω. Με το παιδί σίγουρα δεν μπορώ να ταξιδέψω μόνη μου, εντάξει, πάντα πρέπει να έχω κάποιο μαζί μου. Καταλαβαίνεις σε τι φάση βρισκόμαστε, δηλαδή είναι λίγο πλέον όλα πιο δύσκολα. Mm-hmm. Ή το ότι είμαι μόνη μου στο σπίτι εκεί, χωρίς βοήθεια, είναι πολύ διαφορετικό. Όταν είσαι στην Κύπρο σίγουρα το παιδί έχει τις γιαγιάδες, τους παππούδες, τους συγγενείς, θα σε βοηθήσουν. Όταν είσαι μόνος σου όμως σε ένα σπίτι, τις περισσότερες ώρες της ημέρας ο καιρός λείπει λόγω δουλειάς, φαντάζεσαι ότι είναι όλα έτσι λίγο πιο...
Είναι λες και σου έρχονται βουνό όλα αυτά τα πράγματα και το να μεγαλώνεις βέβαια και ένα παιδί. Η ζωή όμως στη Βουλγαρία πώς είναι, Μαρία? Η ζωή είναι ωραία στη Βουλγαρία. Είμαστε σε μια πόλη, για να είμαι ειλικρινής, που είναι ήρεμη, ήσυχη, είναι καθαρά για αυτό που είμαστε εκεί, θεωρώ. Εννοείς για οικογένεια. Ναι, είναι πολύ οικογενειακά, πάρκα παντού, πράσινο, δηλαδή είναι όμορφη πόλη. Βγαίνουμε και εκτός της πόλης όταν ο καιρός έχει την ευκαιρία, έχει off από τις υποχρεώσεις του. Όμως ναι, η συγκεκριμένη πόλη που είμαστε είναι έτσι λίγο πιο απομονωμένη και ήρεμη. Mm-hmm. Ναι. Και έρχεται λοιπόν ο Σοφοκλής στη ζωή σας. Θέλω να μιλήσουμε, Μαρία μου, και να μου πεις αν ήταν μια όμορφη εγκυμοσύνη ή αν πέρασες δύσκολα. Είχα και τις δυσκολίες μου, για να είμαι ειλικρινής, ειδικά το πρώτο τρίμηνο. Υπήρχαν ημέρες που έπρεπε να ξαπλώνω 24 ώρες το 24ωρο. Όμως να σου πω, ήταν έτσι, ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη που ήμουν έγκυος, νιώθω πραγματικά ευλογημένη, οπότε όλα αυτά δεν μου έκαναν τίποτα. Επίσης λένε πάντα πως όταν φέρεις στον κόσμο το παιδί σου, τα ξεχνάς όλα. Όλες τις δυσκολίες, όλα αυτά που ίσως πρέπει να ξαπλώνεις, όλα αυτά που έκανες, τα ξεχνάς όλα πραγματικά. Οπότε εντάξει, τώρα κι αν με ρωτήσεις, θυμάμαι σίγουρα ότι πέρασα δυσκολίες, αλλά δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που ζω με το Σοφοκλή. Θυμάσαι την πρώτη φορά που σου έβαλαν έτσι στην αγκαλιά τον Σοφοκλή, ναι, πως αισθάνθηκες? Ναι, αυτό το θυμάμαι πραγματικά. Αν και εκείνη τη στιγμή μου λίγο έτσι ζαλισμένη. Αλλά θυμάμαι το κάθε τι με λεπτομέρεια. Ήταν, εντάξει, τι να πω, ήταν η πιο ωραία στιγμή της ζωής μας με τον Γέρο. Εντάξει, αγκαλιάσαμε το Σοφοκλή μας. Ξέραμε ότι είναι καλά, ότι είναι υγιέστατος. Είχαμε και μια δύσκολη γέννα, ένα δύσκολο τοκετό. Οπότε εντάξει, όταν πλέον ξέρεις πως τελείωσαν όλα και κρατάς το μωρό σου στην αγκαλιά σου και είναι καλά, μόνο αυτό σε ενδιαφέρει, τίποτα άλλο. Από πολύ μικρή το ήθελες πάρα πολύ. Ήθελες να γίνεις μητέρα, ήθελες να φτιάξεις μια μεγάλη οικογένεια. Όταν λοιπόν μπαίνεις σε αυτό το ρόλο, ναι, πώς είσαι? Νομίζω είναι κάτι που οποιοδήποτε άλλος νομίζω μπορεί να το πει για μένα, όχι εγώ, αλλά εγώ θεωρώ πως... Με ένα μαγικό τρόπο όλα έρχονται. Ναι, είναι αυτό. Αν σου πω την αλήθεια, όταν ήμουν έγκυος έλεγα «Αμάν, πώς θα τα καταφέρω» ή έβλεπα άλλες μαμάδες «Μα αυτό θα μπορώ να το κάνω εγώ, θα μπορώ να αντεπεξέλθω σε όλες αυτές τις καταστάσεις». Όπως είπες και πριν, μου φαίνονταν όλα βουνό. Όταν όμως ήρθε το παιδί στον κόσμο, δηλαδή το έπιασα στα χέρια μου, με έναν μαγικό τρόπο, δεν ξέρω, είναι ο Θεός που μας στέλνει εκείνη τη στιγμή τη δύναμη, την τόσο μεγάλη δύναμη, είναι λες και τα ήξερες όλα από πριν. Mm-hmm. Έτσι νιώθα εγώ. Ήξερα και να αλλάξω τα πανιά πλέον, κάτι που δεν ήξερα να κάνω, δεν το έκανα ποτέ από πριν.